αν μου δώσετε το λόγο, μία λέξη να πω. Καταρχάς, για πρώτα απ' όλα την αρχή, να συγχαρώ τον κύριο Νικολάου. Είναι το πρώτο βιβλίο, ενώ έχουν γραφτεί δεκάδες, που είναι, έστω και σαν μυθιστόρημα, μέσα στο ρεύμα. Μάλιστα. Της πραγματικότητας. Συνεχίζει, κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φορέ. Συνεχίζει, κύριε Νικολάου. Λοιπόν, τώρα τι τους μεταδίδουν αυτές οι οντότητες, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως μια πιστεύω... τελεία για να καταλαβαίνω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και ο άνθρωπος ο οποίος μονίμως είναι επιφυλακτικός σε κάποια πράγματα που ακούγονται και που δεν είναι έτσι και πολύ... Ανοιχτός. Αλλά είμαι ανοιχτός. Λέτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν εγκέφαλο πολύ πιο προχωρημένο από το δικό μας, μάλιστα, που λειτουργεί πολύ πιο προχωρημένα από το δικό μας εγκέφαλο, και αυτό τους βοηθάει να έρχονται σε επαφή και με κάποιες οντότητες. Δέχονται κλαδασμικές δονήσεις. Τι σημαίνει αυτό και ποιες είναι αυτές οι οντότητες? Οι οντότητες αυτές πρέπει να είναι κάποιες εξωγήινες οντότητες. Μάλιστα. Οι οποίες κατορθώνουν να επικοινωνούν μαζί τους λόγω του ανεβασμένου μυαλού αυτών των ανθρώπων. Όταν λέτε κλαδασμικές δονήσεις. Δονήσεις, εννοείται ότι μπορούν να δέχονται μηνύματα από αλλού. Είναι πιο εύκολοι δέκτες δηλαδή. Πολύ πιο εύκολοι δέκτες. Από πού το συμπεραίνετε αυτό, κύριε Νικολάου? Γιατί προφανώς για να βγάζετε ένα τέτοιο συμπέρασμα, πάει να πει ότι ή έχετε γνωρίσει κάποιον άνθρωπο αυτού του βεληνικούς και σας έχει αφηγηθεί κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια ότι έχω πάρα πολλές πηγές. Όπως? Δεν πάει να μας αποκαλύψει. Αυτές οι πηγές, ούτε δημοσιογράφος, ούτε τις εκγραφές. Μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, okay. Έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλές πηγές. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι με πλησίασαν για να με βοηθήσουν, να μου δώσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι αυτές οι οντότητες τους δίνουν πληροφορίες για φόρμες, οπλικές και οπλικά συστήματα. Εγώ πιστεύω πως αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη σωτηρία του πλανήτη, ο οποίος βαδίζει προς την καταστροφή, ενδιαφέρονται για την ειρήνη, ενδιαφέρονται να επανέλθει στον κόσμο η αγάπη, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία σε αυτά όλα που λέτε. Και θέλω να πάμε τώρα στο θέμα αυτό που... Της τέταρτης διάστασης. Ποιας διάστασης, χρονικής ή χωρικής? Εκεί είναι πρόβλημα. Θα έχει σας δίκιο πω... απόλυτο, κύριε Σφουλίτσα. Ναι, ναι, θα σας πω τι λένε, τι υπάρχει σε αυτήν την επιστολή. Yeah. Η ένταξη στο μεταφυσικό πεπίδιο της τέταρτης διάστασης είναι ένας λόγος επιλογής των συγκεκριμένων ανθρώπων, ναι, από την ομάδα. Και λέει, πού να πάει ένας έψιλον όταν αυτά που είδε στην κατά το πέρασμά του στην τέταρτη διάσταση δεν τα έχει δει ούτε ο πιο τυχερός θνητός του κόσμου τούτου. Ναι. Για τη διαστάση βέβαια, όσοι θέλουν να ψάξουν, θα πάνε στο κρατήριο του Πλάτων. Δύο λεφτά. Όταν μιλάμε για τέταρτη διάσταση, ναι, τι εννοούμε κατά? Έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε από τη φυσική, την κλασική φυσική, που είναι ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις. Έχουμε τρεις διαστάσεις. Ύψος, πλάτος, έχουμε βάθος. Τέταρτη. Αλλά δεν έχω μόνο τέταρτη. Έχουμε και ένατη. Η ένατη που συμβολίζεται με το γράμμα θήτα. Να μείνουμε στην τέταρτη, λοιπόν, για να μην μπερδευτούμε. Είναι λοιπόν κάποιοι, ας το πούμε, άνθρωποι. Μάλιστα. Όπως ήτανε ο συγκεκριμένος ιδρυτής του συγκεκριμένου μοναστηριού που πήγε ο Γιάννης, ναι, γιατί αν καθότανε δύο μέρες με κάποια νηστεία και με κάποια αυτοσυγκέντρωση, ίσως έβλεπε διάφορα πράγματα. Θα τον στείλω τη Δευτέρα να κάτσει εκεί πέρα, όχι δύο μέρες, 12. Με κάψατε, γιατί νηστεία, μήπως συναντήσει κάποιον. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι, αν ανέβει τα σκαλάκια, την Ξύλινη, δεν ξέρω τα τέλειωσε η αρχαιολογική υπηρεσία που έκανε τις... Πάντως εκεί πέρα δείγμα αρχαιολογικής υπηρεσίας είναι το μόνο σύγχρονο που δεν παλαιώσει. Λοιπόν, αν βγείτε στα κελιά πάνω, που είναι μια ξύλινη σκάλα, και την αλλάξετε σε ένα κεράκι, δεν θέλω να κατεβείτε. Περιμένω να μου πείτε για την τέταρτη διάσταση. Η τέταρτη διάσταση είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κατορθώσει κάτω από κάποιες διαδικασίες, ή αν θέλετε από κάποια εκπαίδευση, να μπορούν να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν. Σαν κάτι να... δηλαδή αυτό που κάνουν οι γκουρού οι Ινδοί, ας πούμε. Καμία σχέση. Και αυτό είναι κάτι που το κάνουν οι έψιλον. Κύριε Καβακόπουλε, μα βοηθήστε λιγάκι. Και μετά και ο Ζερμίλης. Εγώ να σας πω ότι είμαι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Ορίστε. Είμαι αρνητικός απέναντι σε αυτό. Είστε αρνητικός απέναντι σε αυτό. Να σας πω γιατί είμαι αρνητικός. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με διαστάσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει διάσταση πρώτα απ' όλα. Ο καθένας καταλαβαίνει τα δικά του πράγματα.
Θα πρέπει να είναι λίγο καλύτερα ορισμένο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το μπέρδεμα με την φυσική τώρα τελευταία που έχει ανακαλύψει ότι ο κόσμος μας για να έχει μια λογική δομή, μαθηματική, σωστή, πρέπει να κινείται σε 11 διαστάσεις. Μάλιστα, το ακούσει. Λοιπόν, αυτό όμως το πράγμα έχει να κάνει με τη μικροσωματιδιακή φυσική και με όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει. Είστε λοιπόν αρνητικός. Είμαι αρνητικός προς τον ορισμό. Ότι κάποιοι άνθρωποι περνάνε. Όχι, σε μια... αντίθετα. Το αντίθετο θέλω να πω. Α, πιστεύετε. Λοιπόν, δεν πιστεύω. Τίποτα δεν πιστεύω. Το έχω υπόψη μου απλώς. Το έχω ναι, σαν υπόνοια. Σωστά. Αν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει λίγο πιο ανοιχτό νου ή λίγο μεγαλύτερη αντίληψη των πραγμάτων ή μια επιπλέον αίσθηση ή την ικανότητα να παίρνει υπόψη το επιπλέον αίσθηση όμως τι είναι. Ακριβώς. Δεν είναι τρίτη διάσταση, είναι έκτη διάσταση. Λοιπόν, έκτη αίσθηση δηλαδή. Έκτη αίσθηση, όχι διάσταση. Οπότε, γιατί σχετίζει με τη διάσταση. Προσέξτε λίγο. Τώρα να πούμε λίγο το τέταρτο. Όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι κινούμαστε στην τέταρτη διάσταση που είναι ο χρόνος σύμφωνα με την κλασική φυσική. Κινούμαστε μονοκατευθυντικά, δηλαδή μόνο μπροστά. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορούσε δηλαδή ένας άνθρωπος να κινηθεί στην τέταρτη διάσταση ελεύθερα, να πάει και προς τα πίσω ή να πάει σε άλλους χρόνους. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον σαν ιδέα και θα πρέπει ίσως να το πάρουμε υπόψη μας. Γιατί ξέρουμε από διάφορες μελέτες και από διάφορα περιστατικά που συγκεκριμένα είχαμε και εδώ μέσα μιλούσαμε με μια κυρία πριν που μου περιέγραψε κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα, όχι την ικανότητα, που τους έχει συμβεί να βλέπουν μπροστά στον χρόνο ή να κινούνται πίσω στον χρόνο. Να ξαναζούν κάτι. Αυτή είναι, λέτε, η τέταρτη διάσταση. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Κύριε Ζερμπίλη. Το θέμα των διαστάσεων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το αντιμετωπίζουν πλέον και τα μαθηματικά και η φυσική. Για να το κάνουμε, πρώτον να το απλοποιήσουμε και δεύτερον να το συνδέσουμε. Η τέταρτη διάσταση εμφανίζεται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα στα Λευσίνια μυστήρια Λεύσεως, ονομαζόταν εποπτεία. Αν παρατηρήσουμε τη λέξη, κρύβει μέσα της γιατί συνδέει σήμα με σημενόμενο. Επί, που σημαίνει άνωθεν, και όψομε. Δηλαδή, ανώτερη οπτική. Μάλιστα. Τώρα, το θέμα της εποπτείας υπήρχε στα αρχαία μυστήρια. Για να γίνει κάποιος, ο τελευταίος βαθμός μύησης, δηλαδή για να φτάσει στην εποπτεία, περνούσε από μια διαδικασία κάθαρσης. Για να γυρίσει πίσω, φαίνεται ότι κάτι όντως σημαντικό συναντούσε, γινόταν οι λεγόμενοι γεφυρισμοί, για να τον επανεφέρουν στην πραγματικότητα. Φαίνεται, να το συνδέσουμε λιγάκι με το θέμα μας όμως, όλο αυτό που λέτε. Φαίνεται γιατί... λοιπόν ότι μιλάμε για μια χωροχρονική διάσταση. Για να το δούμε, στις δύο διαστάσεις έχουμε ένα πίνακα ζωγραφικής. Αν τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή, έχουμε μια μόνη διάσταση. Αν αυτή την τραβήξουμε προς τον εαυτό της, έχουμε δύο διαστάσεις. Ό,τι κινούνται σε αυτές τις δύο διαστάσεις, ένας απλός άνθρωπος, εμείς που είμαστε τρισδιάστατοι, για αυτούς δεν είμαστε τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορούν να μας εντοπίσουν, δεν μπορούν να περάσουν στο δικό μας χώρο και εμείς στο δικό τους. Η έψιλον, αν το τραβήξεις προς το ύψος, δημιουργείς την τρίτη διάσταση, κάνεις ένα κύβο. Εκεί κινούμαστε εμείς, ο χώρος μας. Τα μαθηματικά πλέον με τις διάφορες συντεταγμένες λένε ότι η πληροφορία που δεχόμαστε εμείς στις τρεις διαστάσεις είναι το 1/20 της πληροφορίας που πραγματικά έχει ένα σώμα. Ένα αντικείμενο που εξετάζουμε. Γι' αυτό προβάλλεται και σε άλλες διαστάσεις. Ωραία. Δύο λεφτά, διότι έχω αυτό. Παίρνουμε λίγη πληροφορία δηλαδή. Στην τέταρτη διάσταση, όταν φύγουμε προς τον όγκο, ας πούμε, ή προς μια άλλη κατάσταση, αλλάζουν τα δεδομένα και του χώρου και του χρόνου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρονται στην τέταρτη διάσταση, κύριε Φουράκη. Εντάξει. Και ορούνται κιόλας. Και ορούνται. Και ορούνται. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Πώς το ακούτε? Ωραία δεν είναι? Ωραία, ωραία. Να πω πολύ ωραία. Δύο λεφτά. Κάσε τα τρία, την έχουμε βρει τώρα. Μην πω καλά. Για να μιλάμε για χωροχρόνους. Άσε με να ταξιδέψουμε, λιγάκι. Λοιπόν. Κύριε Χαρδαβέλα. Οπότε μπορούν να μας σώσουν. Αυτό μπορούν να το κάνουν. Εφόσον μπορούν να πάνε μπροστά στον χρόνο. Εφόσον να πιστεύουμε ότι έτσι μπορούν να λειτουργήσουν πράγματα. Ότι μπορούν να από πάνω να μας σώσουν. Θέλω να ακούσουμε λιγάκι και τον ακραίο της παρέας που δεν έχει μιλήσει ακόμη. Τον κύριο Μιχαλακόπουλο. Αλλά πριν σας ρωτήσουμε κάτι συγκεκριμένο που έχει σχέση με αυτά που έχετε κάνει στην Αμερική κλπ. Να δούμε το επόμενο βίντεο και επανερχόμαστε στο θέμα μας.